με τον πιο επίσημο τρόπο και στις τελευταίες ολομέλειες, όχι ότι είναι σημερινό, τις ολομέλειες της Βουλής, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ΣΥΡΙΖΑ είναι τώρα, αναδεικνύεται σε αμερικανοανατολικό πρωταθλητή, στον καλύτερο συνήγορο της πιο δολοφονικής μηχανής που γνώρισε η ανθρωπότητα, στο ΝΑΤΟ. Επιβεβαιώνει την έκθεση του State Department των Ενωμένων Πολιτειών, του Υπουργείου Εξωτερικών, γιατί όλοι δεν ξέρουν αγγλικά. Η Ελλάδα είναι αφοσιωμένος εταίρος στην προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ εντός και εκτός της Ελλάδας. Θα το λέμε κάθε φορά για να το εμπεδώσει ο λαός, γιατί εσείς το ξέρετε. Επιβεβαιώνει την έκθεση που λέει ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ στην Ευρωατλαντική ολοκλήρωση. Συγχαρητήρια. Προβιβαστήκατε. Σε αμερικάνικο φερέφωνο, αμερικανονατοϊκό. Εξετελέστη η αποστολή. Οι μάσκες έπεσαν. Τώρα έπεσαν τελείως. Και το τελευταίο φύλλο σικής και το τελευταίο πρόσχημα περάσατε σε άλλη σφαίρα. Αποκαλυφθήκατε. Κρυφή ερώτηση ήταν, τα πιστεύατε πάντα ή τα υιοθετήσατε τώρα. Τώρα πια βαφτίζετε το ΝΑΤΟ και τις είπα σε παράγοντα ειρήνης και ασφάλειας. Οι φωνιάδες και λοιπά που λέγατε, υποκριτικά ή όχι, μετατράπηκαν σε παράγοντα ειρήνης και ασφάλειας. Τους νατοϊκούς δολοφόνους, τους εγκληματίες κατά των λαών. Το ΝΑΤΟ, λέτε, είναι σύστημα συλλογικής ασφάλειας. Αλήθεια. Ασφάλεια και άμυνα από ποιον και εναντίον ποιου. Απαντήστε, εδώ. Το μαρτυράει η αιματοβωμένη ιστορία του ΝΑΤΟ και το παρόν του, το πρόσφατο και το σημερινό. Ασφάλεια για τα συμφέροντα των μονοπωλίων, του υπεραλισμού, εκείνης της χούφτας των μονοπωλίων, των πλουτοκρατών που κατέχουν, που το 10% της ανθρωπότητας κατέχει το 90% του παγκόσμιου πλούτου. Του καπιταλισμού δηλαδή. Ασφάλεια για την κυριαρχία τους. Αυτούς υποστηρίζετε. Και πέστε το ανοιχτά. Για το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού φωτιά και σίδερο. Τσάκισμα, για να μην τολμήσουν να ζητήσουν και να πάρουν τον πλούτο που παράγουν στα χέρια τους. Για να μην τολμήσουν ούτε καν να διεκδικήσουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι. Σιδερόφραχτες στρατιές, φρουροί του πλούτου που τους πληρώνει ο λαός και του υπεραλισμού. Θανατηφόρο δίχτυ για το λαό, δίχτυ προστασίας του κεφαλαίου. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ. Και η ιστορία του το δείχνει και σήμερα. Επεμβάσεις, πραξικοπήματα, και αν δεν φτάσουν βρώμικος και καταστροφικός πόλεμος, διάλυση χωρών, μαζικές δολοφονίες, πρόσφυγες, πνιγμένα παιδιά, άνθρωποι στις θάλασσες. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ που σήμερα το υμνείται. Και σε όσες χώρες δεν υποτάσσονται, τους τσακίζει κυριολεκτικά. Αυτούς ονομάζεται παράγοντα ειρήνης και ασφάλειας. Έσχος, όση δύναμη φωνής μπορεί να έχουμε. Για όλους σας. Και όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην αδικήσουμε και κανένα. Πώς αλήθεια αισθάνεται ένας προοδευτικός, αριστερός, δημοκρατικός θα έλεγα, κόσμος όταν ακούει όλα αυτά. Τι μήνυμα στέλνετε αλήθεια. Θα το πληρώσετε πολύ ακριβά, να ξέρετε. Αργά ή γρήγορα. Όλοι σας και ιδιαίτερα κι εσείς. Και εννοώ το ΣΥΡΙΖΑ. Και λένε ότι τολμάν και λένε υπηρετούμε τις αξίες της αριστεράς. Και μάλιστα πιάνετε και στο στόμα σας, ανεξάρτητα τώρα από οτιδήποτε άλλο, τον ήρωα κομμουνιστή, τον Νίκο Μπελογιάννη, που εκτελέστηκε με εντολή του ΠΑΕΤ της εποχής, του Πιουριφόη, που ήταν Αμερικάνος πρέσβης και που είναι και σήμερα. Δεν άλλαξε τίποτα. Γιατί ο σημερινός πρέσβης, τον οποίο έχετε εικόνισμα και ακολουθείτε, είναι αυτός που δολοφόνησε, πολιτικά εννοώ, αλλά και πρακτικά, Ουκρανούς.
μαζί με τους φασίστες του Κιέβου και μετά όλος τυχαίως ήρθε στην Ελλάδα. Δηλητηριάζετε, είστε ύπουλα τοξικοί. Γιατί κουβαλάτε ακόμα το όνομα αριστεράς, που είναι ασύμβατο με όλα αυτά τα οποία κάνετε. Είστε ύπουλα τοξικοί για τη νέα γενιά ιδιαίτερα, γιατί οι παλιότεροι κάτι ξέρουν. Για τη νέα γενιά είστε πλυντήριο, αυτά που κάνετε σήμερα είναι απίστευτα. Λέτε στη νέα γενιά να υποταχθούν στη βαρβαρότητα του υπεριαλισμού. Έχετε ενσωματώσει. Τι κατάντια και έσχος είναι αυτό. Πώς νιώθετε, αλήθεια, αυτοί οι άνθρωποι που σας ακούν. Όλη την επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, όλων των αστικών δυνάμεων για τον ΝΑΤΟ και για τη στάση της χώρας. Απομονωτισμός. Θα είμαστε μόνοι μας, μοναχική πορεία. Πρέπει να είμαστε κάτω από κάποια συμμαχία. Θα επαναλάβω. Όσο πλυντήριο και να γίνεστε, είναι τόσο πολύ το αίμα, η αδικία, η επανθρωπιά που βαραίνει τον νατοϊκό και τον υπεριαλισμό συνολικά που δεν πρόκειται να το ξεπλύνετε. Εγγυητής της ασφάλειας των βαλκανικών λαών. Λέτε όλοι μαζί, χωρίς ίχνος λογικής, δεν λέω πολιτικής, αθωώνετε τον μακελάρι των Βαλκανίων με αυτή τη στάση σας και θα τα ακούσετε μετά. Για ποιους μιλάτε? Για το νέο ΝΑΤΟ που είπε ο κύριος, που δεν είναι εδώ ο κύριος Κατρούγκαλος. Τότε λέει, κάναμε κριτική. Ποια κριτική? Πόλεμο κάναμε. Όλο το κίνημα. Όλο το λαϊκό κίνημα. Όλες οι προοδευτικές δυνάμεις. Όλες οι αριστερές δυνάμεις. Και το ΠΑΣΟΚ και άλλοι αναρριχήθηκαν έω και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Και μετά βέβαια έγινε ωραίο συνδικάτο. Αγγέλων. Και τώρα εσείς βέβαια το κάνατε πολύ γρήγορα. Δεν προλάβατε να πάρετε κύχ. Το ΠΑΣΟΚ άργησε τουλάχιστον. Για ποιους μιλάτε λοιπόν? Για τα Βαλκάνια. Πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία. Διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Ποιος? Το ΝΑΤΟ. Βρώμικος πόλεμος. Το ΝΑΤΟ, κύριε Τόσκα και στρατιωτική που ξέρετε, κατήργησε και ό,τι εθιμικό. Είναι αντίφαση βέβαια. Υπήρχε μες στον πόλεμο. Βομβάρδισε από 9 χιλιόμετρα και 10. Γιατί ήξερε ότι ο Γέλτσιν πούλησε τη Ιουγκοσλαβία. Δεν τόλμησε να κατέβει να αναμετρηθεί με το λαό της Ιουγκοσλαβίας. Γιατί θα τον λιάλισε τότε. Και το ξέρετε πολύ καλά. Και καλύτερα από εμάς ίσως. Άσχετε το τι λέτε. Τι έκανε λοιπόν το νέο ΝΑΤΟ? Θα σας το αφιερώσω. Λοιπόν, συνέντευξη του Σμιναγού Αδόλφο Λουίς Μάρτιν, δελαχός της Ισπανικής Πολιτικής Αεροπορίας. Δημοσιεύτηκε στην Ισπανική Εφημερίδα, αρτίκουλο 20, 14 Ιουνίου 1999. Καταστρέψαμε αυτή τη χώρα. Τη βομβαρδίσαμε με όπλα της υψηλότερης τεχνολογίας, αέρια νεύρων, νάρκες με αλεξίπτωτα που εκρήγνυνται μόλις αγγίξουν το έδαφος, βόμβες που περιείχαν ουράνιο, μαύρα ναπάλμ, χημικά που επιφέρουν στήρωση. Αυτό για τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι νούμερα που λένε για ψεκασμένους. Και 4 χρόνια ήταν με τους ψεκασμένους βέβαια. Συνεχίζω. Σπρέι που δηλητηριάζουν τις σοδιές. Και ακόμα όπλα, ακούστε τα, ακόμα όπλα τα οποία, για τα οποία έως σήμερα δεν ξέραμε ότι υπήρχαν. Με την καθοδήγηση των Βορειοαμερικάνων συμμάχων σας. Δεν τρέπεστε? Να κρύψετε το κεφάλι σας κάτω από τα έδρανα. Διαπράχτηκε μία από τις μεγαλύτερες βαρβαρότητες κατά της ανθρωπότητας. Το καταθέτω στα πρακτικά και το αγγλικό κείμενο και το ελληνικό και παρακαλώ να το δώσετε σε όλους και ιδιαίτερα σε αυτούς που θέλουν να ονομάζονται αριστεροί να το βάλουν δίπλα όταν ψηφίζουν για τον ΝΑΤΟ και να το δώσουν στα παιδιά τους, στη νεολαία και στον κόσμο που έρχεται ότι αυτό υποστηρίζεται τώρα. Με αυτούς είσαστε τώρα για να καταλάβουν και το μέγεθος που υπάρχει. Πολύ αίμα υπογραφή κόκκινη από το αίμα των λαών, αυτοί που θα βάλετε όλοι για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Θα σας κυνηγήσουν οι επόμενες γενιές. Θα σας γράψει η ιστορία με μαύρα γράμματα. Και λέτε, κάνουμε ο απόγειος φιλιρινική εξωτερική πολιτική. Σε ποιον τα λέτε, αλήθεια? Σε ποιον υπογράψατε ως κυβέρνηση
όλες τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ από το 15 που ήρθατε μέχρι σήμερα? Ναι ή όχι? Τις υπογράψατε? Υπογράψατε το πρώτο πυρηνικό πλήγμα ως κυβέρνηση? Δηλαδή το ΝΑΤΟ βγήκε στη Σύνοδο της Βουδάνας, αν θυμάμαι καλά, του Βουκουρεστίου, όχι την παλιά, την επόμενη, και λέει: αποδεσμευόμαστε και λέμε ότι θα χτυπήσουμε πρώτοι με πυρηνικά. Το υπογράψατε ή όχι? Δεύτερο, συμμετέχετε σε όλες τις στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ και συμβάλλετε στα σενάρια, δεν είναι εδώ ο Υπουργός Άμυνας ή και ο προηγούμενος, σε όλα τα σενάρια που είναι πολεμικά. Ακόμα και στην Νορβηγία πήγατε να πολεμήσετε ποιον, την Τουρκία? Ποιον κοροϊδεύετε? Πόσα χρήματα δίνει ο ελληνικός λαός, πόσα δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για αυτές τις νατοϊκές πολεμικές ασκήσεις? Τι υπηρετούν? Την εθνική μας άμυνα. Τρίτον, φιλιρινική χώρα που είναι σπαρμένη με 16 βάσεις, έχουμε χάσει το λογαριασμό. Ήρθατε και κάνατε αυτό που δεν μπόρεσαν, παρότι θα το ήθελαν, και θα το έκαναν οι προηγούμενοι, που δεν μπόρεσαν να το κάνουν. Δώσατε νέες αμερικάνικες βάσεις, ντρόνους, Στεφαναβίκιο, Λάρισα, ντρόνους στη Λάρισα, Στεφαναβίκιο, Αλεξανδρούπολη, Κάρπαθο. Δεν τη ζήτησαν, να τους την προσφέρατε. Και αν ήταν του καμένου, γιατί δεν βγήκε ο Πρωθυπουργός να πει ότι δεν συμφωνούμε? Και λέτε για φιλιρινική πολιτική. Τι είναι οι βάσεις του θανάτου? Περιστερώνες σήμερα, επειδή ήρθατε εσείς στην κυβέρνηση? Και λέτε λοιπόν για... Και θα επαναλάβω κάτι για να απαντήσω και στον πρόεδρο της Επιτροπής, στον κύριο Δουζίνα. Δεν κάναμε κινδυνολογία. Λέμε στον ελληνικό λαό ότι η Ελλάδα μέσα σε αυτό το μεγάλο πλέγμα των αντιθέσεων, μέσα στα αδιέξοδα και τις συγκρούσεις των εμπεριαλιστικών δυνάμεων, μετατρέπεται σε στόχος. Και να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι σε περίπτωση γενικότερου πολέμου και γενικευμένης σύγκρουσης θα βομβαρδίζεται από την Αλεξανδρούπολη ως την Κρήτη, από πάνω μέχρι κάτω, και έχουν και άλλοι καλή και καλύτερη τεχνολογία από τους φίλους σας τους Αμερικάνους. Δεν είμαστε με αυτούς, αλλά όμως δεν διαλέγουμε και ποιος θα μας φάξει σε τελευταία ανάλυση. Υπηρετούμε το εθνικό συμφέρον. Δεν μπορώ να απαντήσω. Τα απάντησε ο Νίκος Παπαθανασόπουλος και ο Γιάννης Γιώκας. Όλες οι κυβερνήσεις αυτό λένε. Ποιο συμφέρον? Του λαού. Των μονοπωλίων. Είναι σχεδιασμοί των μονοπωλίων στον οικονομικό τομέα και στο στρατιωτικό για, για το γενικότερο έλεγχο της περιοχής πρωτοπαραγωγικών πηγών κλπ. Αυτό υλοποιείται. Τίποτα περισσότερο. Τίποτα λιγότερο. Δεν υπάρχει πολιτική αυτόνομη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι υποταγή και ακολουθεί, γιατί είναι και τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης. Είναι αυτά που λέγε και ο κύριος Σιμίτης. Διείσδυση στα Βαλκάνια. Και όταν πήγαινε στη Ιουγκοσλαβία, κατάλαβες τι εννοούσε. Νόμιζες ότι είσαι στο Σύνταγμα. Όλες οι τράπεζες ήταν εκεί. Οι ελληνικές επενδύσεις έφευγαν μία μετά την άλλη και πηγαίναν εκεί που είχε διαφορετικούς όρους. Και αρχίζει πλέον το νέο αφήγημα. Είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές στην ιστορία και πάντα. Τι σημαίνει ρεαλισμός? Υπάρχει ο ρεαλισμός της υποταγής στο συσχετισμό δυνάμεων που υπηρετεί συμφέροντα αυτών που κυριαρχούν στον κόσμο, και υπάρχει και ο ρεαλισμός των αναγκών του λαού που λέμε εμείς, που όταν το συνειδητοποιήσει μπορεί να γυρίσει τα πράγματα ανάποδα. Πραγματισμός σημαίνει κινησμός. Σταματήστε ότι κοινικά λέμε αυτή είναι η κατάσταση, με αυτούς είμαστε και εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Όλη η ιστορία της ανθρωπότητας και των κοινωνικών επαναστάσεων που αποτελούσαν αντικειμενική αναγκαιότητα, όλη η πρόοδος των κοινωνιών δεν προχώρησε από τους ρεαλιστές, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Προχώρησε από αυτούς οι οποίοι, παίρνοντας υπόψη το συσχετισμό των δυνάμεων, αντιστάθηκαν και οργάνωσαν την ανατροπή του. Ήταν ο τροχός που κίνησαν τον τροχό της ανατροπής. Δηλαδή, ενώ η πρόοδος δεν προχώρησε από αυτούς μόνο. Αυτούς που υπηρετούσαν το κυρίαρχο σύστημα. Κύριε το παλιό, το σάπιο, όπως το σημερινό. Γιατί υπηρετείται από όλους. Προχώρησε σε αυτούς που επέλεξαν την αντίσταση, το δρόμο της ανατροπής, με κορυφαίο τον κόκκινο Οκτώβρη του 1917. Και αν η ιστορία έχει πισωγύρισμα, και έχει πισωγυρίσματα, το αυτό το πισωγύρισμα προετοιμάζει το μεγάλο άλμα. Εσείς λοιπόν, με τον υπεριαλισμό και τον ΝΑΤΟ, με τους φωνιάδες των λαών. Έτσι είναι.
Έτσι είναι η αλήθεια. Εμείς με τους λαούς εναντίον μας. Εσείς με την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Εμείς με την ανατροπή της. Αυτό είναι το αριστερό, κομμουνιστικό όχι και σε αυτή τη, συμφωνία. Και τελειώνοντας, ήθελα να αφιερώσω και στον κόσμο ένα τραγούδι του Πάνου του Τζαβέλα, που το έγραψε μάλιστα ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος. Αυτό το κόκκινο το τρένο, λέει, που προχωρά, περνάει μέσα από τη φωτιά. Έτσι λέει το τραγούδι. Το χτυπάνε ληστές, δεν θέλω να το πω ακριβώς. Το ξέρετε, όσοι έχετε πάει, γιατί βλέπω ότι μερικοί κουνάνε τα κεφάλια. Αυτό το κόκκινο δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Σε εσάς αφιερώνεται. Σε εσάς αφιερώνεται το κόκκινο το τρένο. Δεν σταματάει πουθενά. Αυτό το κόκκινο το τρένο είναι για μας ζωή. Είναι μεγάλη τιμή. Είναι το φωτεινό μέλλον. Η ελπίδα για ένα κόσμο της ειρήνης, της φιλίας, της κατάργησης της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Είναι ο όρκος του ΚΚΕ που όσο κι αν σκυλιάσαν να το διαλύσουν αντιφατικά και διαφορετικά σχήματα, είναι πάντα όρθιο. Αυτόν τον δρόμο θα ακολουθήσουν οι λαοί. Αργά ή γρήγορα θα σπάσουν δεσμά και αλυσίδες και θα στείλουν στα αζήτητα της ιστορίας τους οποιοσδήποτε δεσμοφύλακες, όποιο στολή και αν φοράνε. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή, μια ανακοίνωση προς το σώμα.